Εντιμότατοι άρχοντες της πολιτείας και των σωμάτων ασφαλείας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή ημέρα είναι η μέρα χαράς και ευφροσύνης για την τοπική μας εκκλησία. Η μέρα χαράς γιατί η φιλανθρωπία του Θεού μας αξιώνει να τελέσουμε τα εγγένεια του ανακαινισθέντος Ιερού Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατής της. Ένα έργο που σχεδιάστηκε με πολύ αγάπη και συνοδεύτηκε με ευχές και προσευχές. Ένα έργο που απέτησε πολλές προσπάθειες και πολλές αγωνίες, αλλά που με τη βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση πολλών ανθρώπων έφτασε στην ολοκλήρωσή του. Το Ιερό Επισκοπείο καταστράφηκε ολοσχερός από τις δυνάμεις κατοχής κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα κατά το έτος 1944 επί Μητροπολίτου Ισανίου και Σιατής της Διοδόρου. Κτίστηκε και πάλι το 1947 από τον Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Ιάκωβο τον Ευεργέτη. Το Ιερό Επισκοπείο ή Μητρόπολη όπως το λέμε στη Σιάτιστα δεν είναι απλά ένα δημόσιο κτίριο ή μία κατοικία. Είναι το κέντρο της διοικητικής, ποιμαντικής, κοινωνικής και πνευματικής δράσεως και ζωής μίας τοπικής εκκλησίας. Είναι το συντονιστικό κέντρο μίας εκκλησιαστικής επαρχίας. Είναι το κέντρο αναφοράς για την πόλη, για τους βοιάτες, για την ιστορία, για τους μακαριστούς προκατόχους μητροπολίτες. Το επισκοπείο αυτό δεν ανακαινίστηκε με τη διάθεση να εντυπωσιάζει, ούτε να προκαλεί, παρά μόνο να εξυπηρετεί τους κληρικούς μας που αγωνίζονται και μοχθούν στην έπαρξη αυτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Να εξυπηρετεί αυτόν τον ευσεβή λαό του Θεού που καταφεύγει καθημερινά στην Εκκλησία για να βρει ανακούφιση και παρηγοριά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να καταθέτει στον επίσκοπό του τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του. Δεν ανακαινίστηκε ο χώρος αυτός για τον επίσκοπο, αλλά για την πόλη και γενικότερα για όλη την επαρχία του Βοΐου, μια περιοχή της ελληνικότητας Μακεδονίας μας, της Ελλάδας μας, με πλούσια ελληνοχριστιανική παράδοση, ένδοξο παρελθόν, πολιτισμό, αρχοντιά, ευσέβεια και φιλόξενο πνεύμα. Ημέρα συγχρόνωση σημερινή και ευχαριστειών. Ευχαριστίες πάνω από όλα και πέρα από όλα στον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος ευδόκησε να έλθουν εις πέρας οι δύο πρώτες φάσεις του έργου συντηρήσεως, ανακαινήσεως και εξοπλισμού του Ιερού Επισκοπείου. Την ιερή αυτή στιγμή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την υπεραγία Θεοτόκο, υπό τη σκέπη της οποίας αναθέτομεν τον χώρο αυτό, όπως και τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, στο οποίο το όνομα τιμάται το θαυμάσιο παρεκκλήσιο του οικοδομήματος αυτού. Θερμότατα ευχαριστώ και ευγνωμονώ τους παρόντες σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Δρυνουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριο Ανδρέα, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, Σερβίων και Κοζάνης, κύριο Παύλων, Ελασσόνος, κύριο Χαρίτονα, Γρεβενών, κύριο Δαβίδ, που παρόλες τις υποχρεώσεις τους, κατέφθασαν σήμερα εδώ, μαζί με τις εκλεκτές συνοδείες τους, για να προσφέρουν την ευλογία τους και τις ευχές τους. Ευχαριστώ τους άρχοντες της πολιτείας μας, τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κύριο Κωνσταντινίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κύριο Κασαπίδη, τον Δήμαρχο Βοΐου κύριο Ζευκλή και όλους τους υπόλοιπους άρχοντες τοπικούς και περιφερειακούς που μαζί με τους καλούς συνεργάτες τους συμπαραστέκονται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα μας. Όσο βρισκόμαστε υπό τη σκέπη της και όσο στηρίζουμε τους σκοπούς της, τόσο περισσότερο στη ζωή μας έχουμε την ευλογία και την προστασία του Θεού. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στην επιβλέπουσα αρχιτέκτονα μηχανικό του έργου, κυρία Στεριανή Πάκα, της οποίας ο προπάπους Γεώργιος Κεραμάρης ήταν ο εργολάβος μηχανικός που εκτέλεσε σημαντικές εργασίες τόσο στον αυλόγυρο όσο και στο κτίριο του Επισκοπείου κατά την κατασκευή του. Ακολούθησε και η κυρία Πάκα το παράδειγμα του παππού της. Θερμές ευχαριστίες στα συνεργεία των μαστόρων και των τεχνητών, διαφόρων ειδικοτήτων
και σε όλους όσους κοπίασαν κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες κάποιες φορές συνθήκες, στο κρύο και στη ζέστη, για να προσφέρουν στη Σιάτιστα το αποτέλεσμα που βλέπετε και που θα δείτε σε λίγο. Χάριτας χρωστώ στο γέροντά μου, αείμνηστο Μητροπολίτη Καστορίας κυρός Σεραφείμ, ο οποίος μόλις ανέλαβε τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης, αμέσως μετά την ευνή διακοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Παύλου, τον Ιανουάριο του 2019, κινήθηκε συν της άλλης και στην εξέβρεση τρόπων επιδιορθώσεως και συντηρήσεως του Επισκοπίου. Αυτός έκανε τα πρώτα βήματα και τις πρώτες συναντήσεις με τον Ευεργέτη της πόλεως μας και Άρχοντα Μαΐστρο του Οικουμενικού Θρόνου, κύριο Κωνσταντίνο Παπανικολάου. Μαζί οι δυο τους άρχισαν να ετοιμάζουν τα πρώτα σχέδια επεμβάσεων στο κτίριο. Ζητώ τις ευχές του και τις προσευχές του από τον ουρανό, όπου με τα παρησίας προσεδρεύει στον θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης. Ζητώ επίσης την προσευχή των προκατόχων μου, Μητροπολιτών, που έζησαν στο Επισκοπείο αυτό, του Κτήτορος Ιακώβου, του Ελεήμονος Πολυκάρπου, του Ασκητού Αντωνίου και του Φλογερού Παύλου. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και ας με συνοδεύουν οι ευχές τους. Η πρώτη φάση των έργων στο Επισκοπείο ολοκληρώθηκε με την ευγενή χορηγία και φροντίδα του κυρίου Κωνσταντίνου Παπανικολάου, Άρχοντα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Ευεργέτη της πόλεως μας και των εκπαιδευτηρίων αυτής. Διέθεσε χρηματικά ποσά και πολύ χρόνο ώστε να συντηρηθεί, να επιδιορθωθεί και να διαμορφωθεί μεγάλο τμήμα του τριώροφου αυτού κτηρίου. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι ο Άγιος Τριαδικός Θεός να χαρίζει στον ίδιο και σε όλη την εκλεκτή του οικογένεια, υγεία, έτη βίου πολλά και κάθε καλό στη ζωή και στα έργα τους. Κύριος Παπανικολάου δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας εδώ, ούτε η καλή σύζυγός του, με εξουσιοδότηση όμως να σας πω πως πνευματικά είναι μαζί μας. Και δεν βρίσκεται σήμερα εδώ διότι ξαφνικά διεγνώστη με COVID. Όμως είναι ασυμπτωματικός, τελείως καλά, όμως επέλεξε, παρόλο που είναι καλά, να μην έρθει σήμερα εδώ για να μην γίνει ο ίδιος αφορμή, να έχει κάποιος έναν λογισμό ότι μπορεί να κόλλησε την ασθένεια αυτή από τον ίδιο. Είναι μαζί μας όμως νοερός με την ευχή του και την προσευχή του. Η δεύτερη φάση του έργου ολοκληρώθηκε με την ευγενή χορηγία τόσο του κυρίου Παπανικολάου όσο και άλλων ευλαβών χριστιανών και αφανών ηρώων που αγαπούν την Εκκλησία και είναι πιστά τέκνα αυτής. Τους ευχαριστώ όλους. Εύχομαι η υπεραγία Θεοτόκος να τους χαρίζει πλούσια την ευλογία της και την προστασία της, καθώς και γρήγορη ευόδοση των ευγενών επιθυμιών της καρδιάς τους. Ευχαριστώ και όσους διακονούν καρδιακά και με συνέπεια δίπλα στον ελάχιστο επίσκοπο αυτής της επαρχίας, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς και σηκώνουν όλο το βάρος της επισκοπικής ευθύνης. Ο Θεός να ευλογεί τη ζωή τους και να τους παρέχει άφθονα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά του και την βασιλεία του. Επιτρέψτε μου, πριν κοπεί η κορδέλα των εγγενείων, να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ σε αυτήν την λιτή εκδήλωση του αγιασμού του κτηρίου της Μητροπόλεως. Έχετε κλέψει την καρδιά μου. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, να σας ανταποδώσει πλουσιοπάροχα με ουράνια αγαθά τον κόπο που έχετε υποβληθεί. Σεβασμιότατη και πολυσέβαστη αρχιερείς, Άγιοι αρχιερείς, ζητώ ταπεινά τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Εύχεστε.